Είμαι μέλος του Κόκκινου Δικτύου. Έχω καλυφθεί στα θέματα από τις παρεμβάσεις των συντρόφων μου και, εν πάση περιπτώσει, μπορούν να ειδωθούν και γραπτά. Θα αναφερθώ σε τρία σημεία ως συμπεράσματά μου από τη συζήτηση, τα οποία κρίνω δύσκολα και αντιδημοφιλή. Και θα αναφερθώ σε αυτά με την ξύλινη γλώσσα της αριστεράς συμπρόθεσης. Διότι έχει ένα προσόν. Είναι συγκεκριμένη. Μπορεί να είναι δυσάρεστη, αλλά είναι συγκεκριμένη. Και επιτρέπει σε ανθρώπους μέσα σε αυτήν την αίθουσα να συνομιλούν, να χτίσουν δίκτυα, να χτίσουν συλλογικότητες, να χτίσουν οργάνωση. Πρώτο σημείο. Μου έκανε εντύπωση μία ομιχλώδης αναφορά στο Brexit. Είμαι σίγουρος ότι θα μας απασχολήσει για πολύ καιρό η ανάλυση του, η οποία μπορεί να βγάλει επικίνδυνα πολιτικά συμπεράσματα. Θα συνιστούσα στους συντρόφους και στις συντρόφισσες να συμμεριστούν την προσεκτική στάση του Πέτρου του Παπακοσταντίνου, που κρύβει δουλίτσα, κρύβει ενασχόληση με το θέμα. Και θα συνιστούσα επίσης να συμμεριστούν τη χθεσινή προτροπή του Παναγιώτη Λαφαζάνη, που παρόλο που το Brexit δικαιώνει μια δύσκολη πορεία πολλών χρόνων σαν αυτή που κράτησε, την ίδια στιγμή δείχνει με το δάχτυλο ότι δεν μπορούμε να υποτιμήσουμε το ζήτημα των πολιτικών δυνάμεων που μπαίνουν μπροστά σε μια εξέλιξη. Και αυτό το έχουμε κάνει σε πάρα πολλές άλλες πλευρές της υπόθεσης και συνήθως. Αραβικές εξεγέρσεις, Ουκρανία και πάλι όλες. Λέω λοιπόν για τον Brexit. Υπάρχει αναμφισβήτητα η θετική και η ιστορική πλευρά, η οποία και στην ψήφο του κόσμου στηρίζεται, αλλά κυρίως αναδεικνύει την προοπτική, αναδεικνύει ότι η κρίση των αντιπάλων μας είναι βαθύτερη από ό,τι και εμείς οι ίδιοι νομίζαμε, ότι οι ανταγωνισμοί μεταξύ τους είναι σε τέτοια κατάσταση που μπορεί εύκολα να ξεφύγουν από τον έλεγχο και να πάρουν διαλυτικά χαρακτηριστικά. Όμως, συντρόφισσες και σύντροφοι, αυτό βάζει μπροστά μας επίγοντα και επιτακτικά καθήκοντα. Δεν τα επιλύει. Ούτε καν το δρόμο για την επίλυσή τους δεν ανοίγει. Ζούμε σε μια χώρα όπου είχαμε την εμπειρία ότι ένα δημοψήφισμα αντιστράφηκε μέσα σε 24 ώρες. Τα καθήκοντα των συντρόφων μας στη Βρετανία, και παρακαλώ σε αίθουσες σαν αυτήν εδώ να μην χρησιμοποιείτε το Ηνωμένο Βασίλειο, ούτε καν το Μεγάλη Βρετανία. Τα καθήκοντα των συντρόφων μας στη Βρετανία, των συντρόφων που στηρίξανε το Λέξι, θα είναι πάρα πολύ σκληρά. Γιατί θα έχουν απέναντί τους αυτούς που είπε ο Κώστας Λαπαδίτσας προηγούμενα, που ταχθήκανε με το Remain, αλλά ταυτόχρονα θα έχουν απέναντί τους και ένα καινούργιο πρόβλημα. Γιατί κοιτάξτε, σύντροφοι, η λέξη κυριαρχία έχει άλλο νόημα όταν λέγεται στη Μαύρη Αφρική, έχει άλλο νόημα όταν λέγεται στην Ελλάδα και έχει άλλο νόημα όταν λέγεται στη Βρετανία, μαζί με το κοιμάτισμα μιας άσπρης σημαίας με ένα κόκκινο σταυρό, της οποίας το πολεμικό τραγούδι λέει «Κυριαρχούσαμε στον κόσμο και όπου πατούσαμε το αίμα ποτέ δεν στέγνωνε». Κυριαρχία δεν είναι μόνο το sovereignty, σύντροφοι. Είναι και το domination. Και βρισκόμαστε μπροστά σε ένα καινούριο πρόβλημα. Θα του βάζα τίτλο ότι μετά το Brexit πρέπει να αρχίσουμε να κατανοούμε ότι δεν ισχύει πια το exit να είναι και ό,τι να είναι. Για δείτε ένα ρεύμα παγκόσμιο. Τραμπ, Θάρατς, Λεπέ, Γκρίλο. Δεν μας αφορά. Σκεφτείτε τις σημαίες αυτού του ρεύματος. Τα έθνη επιστρέφουν, λέει η Λεπέ. Κλειστά σύνορα, λέει ο Τραμπ. Υποβαθμίστε τη λιτότητα, λένε όλοι μαζί. Προηγούνται τα δύο προηγούμενα. Αυτά δεν επηρεάζουν τις γραμμές μας. Δεν θέλουν απάντηση. Όλοι αυτοί που ανέφερα ισχυρίζονται ότι κάνουν εθνικαπελευθερωτικό αγώνα για την εθνική κυριαρχία στις χώρες τους. Σε ποιες χώρες εδώ? Στη ΣΥΠΑ, στη Βρετανία, στη Γαλλία και στην Ιταλία. Ενάντια σε ποιον?
Ποιο έθνος καταπιεστής, ποια υπεριαλιστική δύναμη μπορεί να καταπιέσει αυτές τις χώρες. Καινούρια θεωρία. Η παγκοσμιοποίηση, λέει, δεν είναι πια ο υπεριαλισμός. Η παγκοσμιοποίηση είναι ένα πλέγμα εταιριών και υπερεθνικών θεσμών που τα έχει σκεπάσει όλα αυτά. Δεν υπάρχει πια ο αμερικάνικος υπεριαλισμός. Τρίχες συγκρότησες και συγκρότησες. Απολύτως παραπιστικό. Για δείτε τι γίνεται στην Ανατολή. Εκεί δεν είναι το πλέγμα. Εκεί είναι τα κανόνια και τα drones. Ο υπεριαλισμός, λοιπόν, του οποίου όλοι αυτοί θα συνεχίσουν την πολιτική διεκδικώντας το εσωτερικό της χώρας τους σκληρότερη αντιμετώπιση της εργατικής τάξης. Και άρα είναι ένας καινούριος εχθρός. Ο υπεριαλισμός, σύντροφες και σύντροφοι, από την εποχή του Λένιν, αναλύεται με δύο στοιχεία. Ένα ως ανώτατο στάδιο του καπιταλισμού και δεύτερο με την έννοια της υπεριαλιστικής αλυσίδας, την οποία πρέπει να επαναφέρουμε στο μυαλό μας. Η έννοια της υπεριαλιστικής αλυσίδας λέει ότι ασφαλώς όλες οι χώρες στον υπεριαλισμό δεν είναι ισότιμες. Ασφαλώς υπάρχουν ζητήματα καταπίεσης και συγκρούσεων μεταξύ τους. Αλλά όλες είναι σε αυτό το ανώτατο στάδιο του καπιταλισμού, το υπεριαλιστικό. Τι είναι η Ελλάδα, λοιπόν, στις πρόσφυγες και σήμερα. Απικία. Ανάλυση, απικία. Να το δούμε λίγο. Δεν με ενδιαφέρει τόσο συντρόφισσες και σύντροφοι και δεν αξινόμουνα για λόγους οικονομικής ακρίβειας. Πολλοί σύντροφοι λένε ναι, υπάρχει μια διαφορά. Αυτή τη φορά η απεικιοκρατία δεν είναι με κανόνια, είναι με τις τράπεζες. Μικρή διαφορά, όχι τόσο μικρή κάτι δύσκολα βραδιά, αλλά μικρή. Υπάρχει ένα ουσιαστικό ζήτημα όμως συντρόφισσες και σύντροφοι. Οι απεικιοκρατικοί αγώνες το 50 και το 60 ήταν ένα συγκλονιστικό γεγονός για τον καπιταλισμό. Και σε όλους τους απεικιοκρατικούς αγώνες, αντιαπεικιοκρατικούς αγώνες, είτε στη Βόρεια Αφρική με πρωτοπορία την Αλγερία, είτε στη Μαύρη Αφρική, είτε στην Αίγυπτο με τον Ασερισμό, είτε με τα κόμματα Μπαθ στην Μέση Ανατολή, είχαμε ένα φαινόμενο. Ακριβώς επειδή ήταν απικίες, στο εσωτερικό της χώρας εμφανιζόταν ένα τμήμα της κυρίαρχης τάξης και οι γραφειοκρατίες της, δηλαδή οι αξιωματικοί, οι διανοούμενοι, οι τεχνικοί, που όχι μόνο συμμετείχαν στην αντιαρχικιοκρατική επανάσταση, παίρνανε την ηγεσία της. Το ότι δεν υπάρχει στην Ελλάδα τέτοιο στοιχείο δημιουργεί ένα σπάνιο αυτογκόλ με την ξύλινη γλώσσα της αριστεράς. Να λέμε, να βάλουμε ως στρατηγική να επιδιώξουμε ένα εθνικός ανεξάρτητο καπιταλισμό, αλλά καπιταλισμό χωρίς την αστική τάξη. Γιατί, συντρόφισσες και συντρόφοι, πριν από έναν αιώνα ακριβώς, σε πολύ πιο καθυστερημένες καταστάσεις, είχαμε την πρώτη διατύπωση ότι για να λυθούν ορισμένα βαθιά αστικά δημοκρατικά ζητήματα, και από αυτήν την άποψη είχε δίκιο ο σύντροφος που είπε ότι η γη στους αγρότες είναι αστικό δημοκρατικό καθήκον, χρειάστηκε η σοσιαλιστική επανάσταση για να λυθεί. Χρειάστηκε το όλη η εξουσία στα Σοβιέτ για να λυθεί. Προτείνω να αποδεχθούμε για τον εαυτό μας αυτό που προτείνουν οι προγραμματικές θέσεις. Ότι το ζήτημα της κυριαρχίας, το ζήτημα της δημοκρατίας και το ζήτημα της ανατροπής του νεοφιλελευθερισμού και της λιτότητας, για να λυθεί πρέπει να στηριχτούμε σε ένα μεταβατικό πρόγραμμα που αρχίζει από το τώρα και έχει σκοπό το σοσιαλισμό. Δεύτερο δύσκολο σημείο στη συζήτηση. Δεν μου άρεσε ακριβώς γι' αυτό, δεν μου άρεσε καθόλου το παιχνιδάκι μεταξύ μας συντρόφισσες και συντρόφοι, που μου θύμισε λίγο το ποιος θα την πάει πιο μακριά. Το παιχνιδάκι μεταξύ Ευρωζώνης και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν εισηγούνται οι θέσεις ότι η λιτότητα μπορεί να ανατραπεί, μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και άρα λάθος απευθύνεται στις θέσεις το ερώτημα, μα τι είναι αυτά που λέτε, σπέρνατε αυταπάτες μέσα στην Ευρώπη, μπορεί να το επιστρέψω. Και σαν πως άμα βγούμε από την Ευρώπη και συνεχίσουμε να έχουμε καπιταλισμό, μπορεί να ολοκληρωθεί η δουλειά. Δεν συζητάμε αυτό, συντρόφισσες και συντρόφοι. Συζητάμε ένα μεταβατικό πρόγραμμα. Συζητάμε ότι δεσμευόμαστε πάνω στα αιτήματα του κόσμου μας. Αναγνωρίζουμε ότι κομβικός στόχος είναι η ρήξη με το ευρώ, μαζί και με κάποιους άλλους που υποβαθμιστήκαν στη συζήτηση, στην εισήγηση του Παναγιώτη υπήρχαν οι τράπεζες, το χρέος, οι ιδιωτικοποιήσεις. Η σύγκρουση με το ευρώ είναι κομβικό,
και διατηρούμε στον εαυτό μας μία τακτική ευελιξία που λέει να μας δοθεί, αν βρεθούμε σε αυτή τη θέση, ο χώρος και ο χρόνος για να εκδηλωθεί το φαινόμενο ντόμινο. Όποτε έχω ισχυριστεί αυτό το πράγμα σε δημόσια εκδήλωση, βλέπω ζωντανά στα μάτια των συνομιλητών, μα είναι εφικτό. Αντώνη, είναι 10 λεπτά. Κλείνω αμέσως. Ένα λεπτάκι να ακούσεις. Γιατί έχω άλλο ένα σημείο της άρεσης. Συντρόφισσες και σύντροφοι, εκτός από τον Brexit, έχουμε μια άλλη μνημειώδη εξέλιξη που υποβαθμίστηκε στη συζήτησή μας. Και εννοώ τη Γαλλία, συντρόφισσες. Ήμουνα μια βδομάδα πριν αρχίσει και ξεσπάσει το κίνημα στη Γαλλία σε συγκέντρωση της επαναστατικής αριστεράς. Όχι. Ουδής πίστευε ότι έρχεται κάτι τέτοιο. Ουδής το εκτιμούσε. Κανένας δεν ήταν έτοιμος. Είναι μια απίστευτη έκπληξη. Και έχει μέσα πολύ ισχυρά στοιχεία συντρόφισσες. Μπορεί κανένας να φανταστεί πιο προστατευμένο εργοστάσιο απέναντι στον ιό της απεργίας από ένα πυρηνικό εργοστάσιο. Απεργούνε τα πυρηνικά εργοστάσια, συντρόφισσες και συντρόφισσες. Άρα είναι θεμητό να υπολογίζουμε εκεί. Τρίτο σημείο που δεν μου άρεσε. Η αυτοκριτική και η κριτική. Κοιτάξτε, συντρόφισσες και συντρόφισσες. Πετάμε πετρούλες μεταξύ μας. Πετάμε πετρούλες ο ένας τον άλλο. Και δεν είναι ούτε θεμητό, ούτε καλό. Άκουσα έναν σύντροφο να θέτει το ερώτημα, αρκεί το ότι δεν προδώσαμε. Τι λέτε, ρε σύντροφε. Καταρχήν, τι φέρνει στην πολιτική συζήτηση αυτό από το να υποβαθμίζει σχετικά το ρόλο αυτών που δεν προδώσαμε. Είπε κανένας ότι το στοιχείο που βάζουμε είναι ότι απλώς δεν προδώσαμε. Κοιτάξτε, σύντροφοι, προδοσίες γίνηκανε κι άλλες στην αριστερά. Πολύ, πολύ κοντά μας. Πριν από λίγα χρόνια, στην Ιταλία, η κομμουνιστική επανίδρυση έσπερνε ελπίδες σε όλη την Ευρώπη. Όταν πρόδωσε ο Μπερτινότη και μπήκανε στην κυβέρνηση πρώτοι, δεν ήταν όλοι προδότες. Ο σύντροφός μου, Φράνκο Τουρλιάτο, καταψήφισε τις πολεμικές συμβάσεις και έριξε την κυβέρνηση πρώτη. Αλλά το έκανε αργά, το έκανε καθυστερημένα και έφυγε μαζί με 200 συντρόφους του που δεν αποτελούν εναλλακτική λύση. Και εκεί που κρέμαγε τα άρματα η Ιταλική αριστερά, κρεμάει τώρα ο Γκρίλο τα νταούλια. Τι συνέβη στην Ελλάδα, αυτό? Δεν δημιουργήσαμε μια μαζική κρίση? Δεν πήραμε μαζί μας έναν ολόκληρο κόσμο που μαζί προφανώς με τους καλοδεχούμενους συντρόφους που είχαν από μια άλλη πολιτική μάχη. Θέσαμε τα θεμέλια για αυτό εδώ. Συντρόφισσες και σύντροφοι, η αυτοκριτική είναι πολύ σοβαρή ιστορία. Και πρέπει να γίνει με ένα κριτήριο. Είμαι σίγουρος ότι θα συνεχιστεί. Αλλά με ένα κριτήριο, συντρόφισσες και σύντροφοι. Να συγκεντρώνουμε πολιτική δύναμη. Να βελτιώνουμε την πολιτική μας γραμμή. Να μαζέψουμε δυνάμεις. Και για να το κάνουμε αυτό, πρέπει να έχουμε συνείδηση ότι το να αναδειχτούμε πολλοί από εμάς σε περιφερόμενες καρμανιόλες που θα μπορούν να βρίζουν όλους τους άλλους χωρίς να υπάρχει το παραμικρό αποτέλεσμα είναι τρόπος επιβίωσης μέσα στην κρίση και όχι τρόπος αντιμετώπισης της κρίσης. Άρα δεν χρειαζόμαστε τέτοια αποτέλεσμα.